σου, σώτερ ανάπαυσο, φύλα τον αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν, την παράση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσο, και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδη, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, Αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άσκαντος παρθένος, η θεόν απράστος κύσασα, πρέπε υπέρ του ελεηθείτε και συγχωρηθεί. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ότι δεόμεθά υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του και κειμένου δούλ του Θεού Νικήτα, του επανομαζομένου Νικηταρά, και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτό παν πλημέλημα, εκούσιον τε και ακούσιον. Σούσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, αιωνία η μνήμη, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τον Ιούλιο του 1461 άλωσε και πυρκόλησε ο ίδιος ο εκπορτητής ο Μωάμεθ ο δεύτερος. Δυτικά στα ριζά του κάστρου, σε τόπο παιδινό, ανήλε μαχαίρα και αρώνησε 5.500 τελευταίους Βυζαντινομάχους και εξαντραπώθησε τα γυναικόπαιδα. Τα σκορπισμένα κόκαλα των τελευταίων αυτών Βυζαντινομάχων μέχρι τις ημέρες του Κολοκοτρώνη έκρυβαν την ελευθερία. Την εξήμισε επικά ο Διονύσιος Ορμός. Απ' τα κόκαλα αγκαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα μειωμένη χαίρε, ο χαίρε ελευθερία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Πρώτα, αντιομένη, καιρό και ελευθερία.
Πατριάρχε, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστώ θερμώς για αυτή την πρόσκληση σήμερα εδώ. Με τιμή και συγκίνηση βρίσκομαι μαζί σας. Μου δίνεται έτσι η ευκαιρία σε αυτόν τον τόπο, τον τόπο του Νικήτα Σταμαντελόπουλου, του φιλικού Νικηταρά, εκ μέρους της πολιτείας, όχι μόνο να αποδώσω αυτό που του αναλογεί, αλλά να ζητήσω αναδρομικά μια ταπεινή συγγνώμη εκ μέρους της πολιτείας για αυτό το οποίο ποτέ δεν έπραξε απέναντί του. Και με αυτό θα καταλήξω ύστερα, λέγοντας τι είναι εκείνο που εμείς, αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ και έχουμε πάρει τη σκητάλη στην πορεία αυτού του τόπου, τι είναι αυτό που πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον, τι είναι αυτό που πρέπει να μεταδώσουμε σαν δίδαγμα στις γενιές που έρχονται. Ο Νικηταράς και η οικογένειά του κατάγονται από τούτο, το μαρτυρικό, ιστορικό, ηρωικό τόπο, το Τουρκολέκ. Εδώ ήταν η οικογένειά του, εδώ δημιουργήθηκε, καταδιωγμένη. Πατέρας του πολέμησε μαζί με τους Ρώσους στην Πάρο, την εποχή εκείνη που οι Ρώσοι αγωνίζονταν εναντίον των Τούρκων, και όταν έληξε αυτή η εκστρατεία ξαναγύρισε εδώ κυνηγημένος και του φέκησαν ένα Τούρκο στο λιοντάρι. Η φράση του Νικηταρά αυτό θεωρούσε, ότι ήταν εκείνο το οποίο ήταν τιμητικό. Αυτά ήταν τα απομνημονεύματα αυτού του ανθρώπου. Τους άνθρωπος, όταν ακριβώς μεγάλωνε, μετά το θάνατο του πατέρα του, το μαρτυρικό θάνατο και του αδερφού του, ο οποίος έγινε νεομάρτυρας, ο Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκος, έφυγε και πήγε κοντά στο θείο του, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στα Εφθάλισσα, στην Τάκη του. Εκεί τάχθηκε με το μέρος του Ρωσικού στρατού, ύστερα πήγε στην Ιταλία που πολέμησε το στρατό του Ναπολέοντα και βεβαίως ξαναγύρισε στα Εφθάλισσα, όπου τότε πλέον ήταν γαλλική η κατοχή, σύμφωνα με τη συμφωνία του Χρυσίου. Έμεινε εκεί ώσπου ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Τότε με δικό του εκστρατευτικό σώμα έδωσε το παρόν από την πρώτη μέρα. Τι να αποτοθυμηθεί κανείς. Βαλτέτσι. Όταν του δόθηκε ως λάθρο ένα αδαμαντοπόλητο σπαθί, αυτό το σπαθί το έδωσε στην προσωρινή κυβέρνηση τη Σίδρα στην εποχή εκείνη, για να μπορέσει να φτιαχτεί ο πρώτος στοιχειώδης ελληνικός στόλος. Αυτός ήταν ο Νικηταράς. Μα το έπος του Νικηταρά, πέρα από άλλες πτυχές της Επανάστασης του 21, γράφτηκε μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη σαν Δερβενάκη. Εκεί που στην ουσία μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη κατατρόπωσε το δράμα, χωρίς τον Νικηταρά είναι βέβαιο ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν είχε καταφέρει το έπος το οποίο συνέβη την εποχή εκείνη στην περιοχή, στα Δερβενάκια, και να θυμόμαστε ότι ο Νικηταράς ήταν εκείνος ο οποίος κρατούσε την περιοχή την ιδιαίτερα, αν θέλετε, ιδιαίτερη σημασία από πλάσου χειροματική περιοχή του Αγίου Σώστη και αργότερα στο Αγιονόρι, όπου εκεί τουλάχιστον δόθηκε η τελευταία και η καθοριστική σημασία μάχη εναντίον του Δράκου. Αυτό ήταν το έπος του. Ποια ήταν όμως η πορεία του μετέπειτα? Όταν η Ελλάδα ελευθερώθηκε, όταν η Ελλάδα έγινε κράτος, έγινε Βασίλειο. Ναι, μεν μετά την Επανάσταση δόθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου και μια περιφρή σύνταξη, την οποία ποτέ δυστυχώς δεν θυμήθηκε το ελληνικό κράτος, όχι μόνο αυτό. Αλλά την εποχή του όφελα, επειδή αυτός λόγω της ρωσικής φιλίας της οικογένειάς του είχε ενταχθεί στο κόμμα των Απέων, καθαρά πολιτικά, χωρίς καμία πολιτική ιδιοτέλεια, γιατί γνωρίζουμε πόσο αυθεντικός, πόσο πραγματικά γνήσιος είναι τα σημαντικά. Ξέρουμε καλά ποιοι μας τύχησαν οι διχασμοί, οι διχόνες, ακόμα και κομμάτια του εθνικού μας κορμού. Ξέρουμε ότι ό,τι μεγάλο και σημαντικό το πετύχαμε ενωμένοι. Γι' αυτό μπροστά στα μεγάλα και τα σημαντικά, μπροστά στην υπεράσπιση των εθνικών μαθημάτων, πρέπει να είμαστε όλοι εδώ, όλοι μαζί, να αγωνιστούμε για να τα υπερασπιστούμε υπό όρους αραγούς ενότητας. Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή μας. Αυτό είναι το χρέος μας.
Αυτό μας δάσει το παράδειγμα του Νικηταρά. Αυτό πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να τιμούμε πραγματικά τη μνήμη του. Δεν μιλώ για μικρές διαφορές που σε μια εύρωστη δημοκρατία όπως είναι η δική μας και φυσικά πρέπει να υπάρχουν. Γιατί έτσι ακριβώς πορεύεται η δημοκρατία. Δεν μιλώ για ιδεολογικές διαφορές που πρέπει να υπάρχουν. Γιατί η διαλεκτική του σύνθεση είναι εκείνη η οποία οδηγεί στο να προχωράει η δημοκρατία. Μιλάω, το τονίζω, για τα μεγάλα και τα σημαντικά. Και αυτά είναι τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά δίκαια. Αυτά δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τα σπαταλάμε μέσα από διχόνιες. Το δικαστήριο της ιστορίας δεν θα μας συγχωρήσει ποτέ άλλες διχόνιες. Αρκετά είναι εκείνα που τράβηξε τόσο τόπος και τόσο λαός από τα λάθη μας. Πρέπει να τα διορθώσουμε, δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε. Το δεύτερο, το οποίο θέλω να τονίσω, είναι εκείνο το οποίο σχετίζεται με το παράδειγμα του ίδιου του Νικηταρά. Σας είπα πριν πως φέρθηκε το ελληνικό κράτος απέναντί του. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει εμείς, και αυτό το μήνυμα πρέπει να το μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές, να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε στους μεγάλους ανθρώπους αυτού του τόπου όπως ταιριάζει. Να τους αποδίδουμε και μάλιστα εν ζωή αυτό που τους αναλογεί. Γιατί μόνο έτσι θα διδάξουμε και τους νεότερους ότι αξίζει να ακολουθήσουν το δικό τους παράδειγμα. Αξίζει με ήρωες και τους ανιδιοτελείς που υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους ξεχνάμε και τους περιφρονούμε, τότε γιατί οι νεότεροι να κάνουν το ίδιο και να υπερασπιστούν την πατρίδα. Αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το ιστορικό χρέος το οποίο έχουμε απέναντι στον Νικηταρά.